Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ χάρηκα. Τι κάνεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά είσαι? Σας ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες. Πολύ χάρηκα. Ήθελα να σε γνωρίσω. Λοιπόν, κάτσε γιατί θα ξεχάσω το χρόνο. Έχουμε 5 λεπτά, εσύ ήσουν και χθες εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, αποφάσισα και σε κάλεσα, η αλήθεια είναι όχι για ερωτικό ενδιαφέρον. Καλά, ναι. Γιατί δυστυχώς είμαι κοπέλα που έχω θέμα με την ηλικία. Okay. Στο ερωτικό, αλλά θεωρώ ότι είσαι πολύ παρεξηγημένος, ότι σου έχουμε βγάλει ένα άλλο προφίλ από αυτό που πραγματικά είσαι. Yeah. Και ήθελα να σου δώσω την ευκαιρία να σε γνωρίσω πιο πολύ. Τέλεια, σε τιμάει πολύ αυτό που είπες και είσαι αξιέπαινη, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου πω κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από όλες τις κοπέλες που όταν ήρθαν και μας μίλησαν, πραγματικά έδωσα τεράστια βάση στο λόγο σου, ο οποίος ήταν πολύ ευθύβολος, καταιγιστικός, το είπα και στα άλλα τα παιδιά, και μάλιστα αναφέρθηκε κάποια στιγμή και είπες ότι νομίζω δεν έχω τόσο πολύ αυτοπεποίθηση. Και εγώ είδα μια νέα κοπέλα η οποία είχε απίστευτη αυτοπεποίθηση και απίστευτη ενέργεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω. Όλοι αλλά συμφωνήσανε και λένε αν δεν έχει νίκη αυτοπεποίθηση, δεν έχει καμία. Αλήθεια. Ειλικρινά. Δεν το έχω καθόλου αυτό. Γενικά δεν το πολύ εκλαμβάνω από τους άλλους. Χθες ένιωσα ότι παρεξηγήθηκε το βράδυ που ήρθαμε για τα γενέθλια του Νίκου. Πρόχθες. Ναι. Και εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί όντως μάγκωσα, δεν σας χαιρέτησα όλους. Όχι, ήμουν πολύ διαχειτικός. Απλά εδώ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση που πρέπει. Άλλοι είναι πιο προσαρμοστικοί, άλλοι λιγότερο. Καλά, όλοι οι άνθρωποι. Αλλά είναι έτσι. Ένα μάθημα για όλους μας. Ένα μικρό σχολείο, πραγματικά το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Έχει πολύ, ένα ωραίο κοινωνικό πείραμα. Με τις άλλες κοπέλες, πώς βλέπεις, δεν ξέρω. Εντάξει, είπα και η Κατερίνα, υπάρχει ένα generation gap αναγκαστικά. Ναι. Απλά έξω στην κοινωνία μπορώ πιο εύκολα αυτό να το υπερβώ. Ναι, σίγουρα. Διάφορους ρόλους. Πολύ πιο εύκολα. Εδώ μέσα πολύ, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Εντάξει, είμαστε και κάποιοι που είχε εγώ που έχω πιο παροπίδες σε τέτοια ναι. πράγματα, αλλά. Όχι, δεν όχι είναι ωραίο να γνωρίζεις τον άλλον, γιατί δεν είναι απαραίτητο το ερωτικό ενδιαφέρον ή συζητήσεις που κάνει. Ούτε συζήτηση. Μα μια τέτοιου είδους συναστροφή μπορεί να φέρει και τους δυο μας, ας πούμε, κερδισμένους. Είναι win-win. Ναι, εννοείται. Μα είμαστε και πολύ διαφορετικοί. Δηλαδή, νιώθω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ κοινωνική. Πολύ. Και σαν σε βλέπω πιο μαζεμένο. Σαν και σένα είμαι στην πραγματικότητα. Άντε. Δεν μπορώ να αναδιπλωθώ εδώ. Δεν το έκανα για μένα το κόκκινο δωμάτιο, για σένα το έκανα για να σε κάνω ξεκαρδιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ρενίκη, που το ξέρει πώς. Θέλω να πάρει λίγο ενέργεια. Ναι, πραγματικά το χρειάζομαι. Μ' άρεσε πολύ και η απάντηση που έδωσε για την οικονομική επιφάνεια. Η καλύτερη από όλε τι απαντήσει ήταν. Συγκράτησα όλα τα αφομοίωση. Πραγματικά ναι, αυτό βλέπω. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Μα με κέρδισε, ειλικρινά σου λέω. Εξαιρετικό χαρακτήρα. Γενικά, εγώ είμαι 25, ας πούμε, γι' αυτό σου είπα για την ηλικία. Ναι, υπάρχει gap. Αλλά μου αρέσει να σκέφτομαι λίγο πιο. Φαίνεσαι κοσμοπόλιταν. Φαίνεσαι και το υποστηρίζει και το έχει. Εντάξει, είναι και τα ταξίδια. Ναι. Και κάνω δηλαδή, φίλε μου είναι μεγαλύτερε από μένα κάποιε αρκετά χρόνια. Φαίνεται γι' αυτό. Και άλλες μα μικρότερες. Είσαι πιο όρημη από την ηλικία σου κεφαλικά. Το διακρίνω και το χαίρομαι και το απολαμβάνω. Αλλά ναι, ήρθαμε εδώ να περάσουμε καλά. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να έχουμε εντάσεις. Μερικοί χρησιμοποιούν και τη στρατηγική. Δικαίως ορισμένα παιδιά μέσω τη στρατηγική θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος. Ναι. Εμένα το κάνουμε, έχει περάσει το μυαλό αυτό. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε. Εννοείται. Χάρηκα. Θα πανδύνει. Οπότε τώρα νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.